Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Έχετε κάνει κόπο, αλλά θα ανταμυφθείτε γιατί θα τυροκομίσουμε τώρα να δείξουμε τη διαδικασία, όλη τη διαδικασία, το πώς τυροκομούμε και πώς βγαίνει το τυρί στη Μαδάρα από τα πανάρχια χρόνια μέχρι και σήμερα. Μανώλη, φέρε το γάρα. Ελάτε να το σουρώσουμε το γάλα μας. Σιγά σιγά το τσίμισε. Το καθαρίζουμε τώρα για να μην έχει ούτε κάποιο ξένο στοιχείο μέσα, τρίχα και οτιδήποτε σκόνη. Η φωτιά ανάβει απ' έξω για να μας εκρούψει ο καπνός μέσα στο εργαστήριο. Τη δουλειά αυτή την έκανε ο μαντρατζής παλιά. Και τώρα ήταν ο τυροκόμος που ασχολείται, είχε όλη την ευθύνη του μητάτου, την καθαριότητα, και είχε και το μαντρατζή του, ο οποίος ήταν στην πλήρη... Ο μαντρατζής υπηρετούσε τον τυροκόμο. Ανεβάζουμε το γάλα, το ανακατεύουμε σιγά σιγά. Τη φωτιά την παρακολουθεί ο μαντρατζής για να ανάβει. Ανακατεύουμε το γάλα μας για να μην πιάσει, να μην τζουκνώσει. Μέχρι να πάει η θερμοκρασία του 47 βαθμούς το καλοκαίρι και 50 βαθμούς το χειμωνικούς μήνες, δηλαδή το Μάρτι, τις κρύες μέρες. Εκεί μπορεί να πάει και από 48 μέχρι 50. Λοιπόν, πρέπει να το παστερεώσουμε το γάλα. Το παστερεώμα γίνεται, ζεσταίνεται το γάλα μέχρι τους 63 βαθμούς. Μόλις το θερμόμετρό μας, έτσι, κοντά μας, και παρακολουθούμε τη θερμοκρασία και μόλις πάει 63 βαθμούς, σταματάμε και το αφήνουμε να κατέβει σιγά σιγά το γάλα στη θερμοκρασία των 37 βαθμών που σας είπα για να το πήξουμε. Παλιά το πίζανε με αγαστέρα, σφάζανε το Γενάρη 2-3 αρνάκια ανάλογα την δυναμικότητα του μητάτου και ό,τι είχε περιεχόμενο το στομάχι τους μέσα το ξηραίνανε, το τρίβανε, το κάνανε σκόνη και με αυτό πίζανε το γάλα. Τώρα έχουμε τις πιθιές, έτοιμα πράγματα, προχώρησε η επιστήμη και όλα καλά. Και έχουμε στα 100 κιλά γάλα, βάνουμε ένα κουταλάκι, έχει το δείγμα πιθιά. Την κατάλληλη ποσότητα, εγώ ξέρω πόση πρέπει, έτσι. Την ανακατεύω. Την ανακατεύω, ωραία, για να διαλύσει. Τις βάζω και λιγάκι αλάτι που διαλύει η μαγιά, η πιθιά. Και πάμε τώρα κατευθείαν στο καζάνι. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία, ωραία, ωραία. Το σκεπάζουμε. Φύγε Μανώλη. Άστο τώρα Μανώλη. Το σκεπάζουμε για να μην μπει κανένα ξένο σώμα μέσα. Άστο. Και περιμένουμε μισή ώρα περίπου και θα πήξει. Καλώς ορίζετε, καλώς ορίζει υγεία. Τώρα είμαστε στη διαδικασία, αφού έπηξε το πυγμένο γάλα τώρα, θα το κόψουμε
σε κομμάτια, έτσι, το βλέπετε. Να το. Εντάξει, πως είναι πυγμένο το γάλα, ε. Και θα το κόψω τώρα σε κομμάτια σαν το ρύζι. Το δουλεύω με τη λίρα, κόφτη λίρα, όπως το λένε τώρα το... Το δουλεύω σταυρωτά μέχρι να γίνει σαν το ρύζι. Αρχίζουμε με τον ταράχτη και το ανακατεύουμε. Παίρνω τη θέση μου εγώ. Η κίνηση είναι η συγκεκριμένη. Το χέρι μου βλέπετε πως πάει. Και το δουλεύω έτσι 10 λεπτά χωρίς φωτιά. 10 λεπτά χωρίς φωτιά. Μετά ο μαντρατζής θα ανάψει τη φωτιά και θα το δουλεύω μέχρι να πάει 48 βαθμούς. Ώρα που πρέπει να βγει το πυγμένο γάλα από το καζάνι. Με το παλιό μας το σύστημα παίρνουμε τη σαντίλα, την τυλίγουμε γύρω γύρω για να μας είναι να μπορεί να δουλέψει. Ένα παλιό σύστημα, πανάρχιο σύστημα. Πιάνουμε τις δύο άλλες άκριες με το στόμα μας και παίρνουμε καλά καλά το πυγμένο γάλα, τη μαλάκα από το καζάνι. Να το βλέπετε. Και το φέρνουμε στο καλούπι. Αυτή είναι η κίνηση. Βγάλαμε από τις σαντίλες τώρα το πρωί το τυρί. Το φέρνουμε εδώ, να μείνει μία μέρα, να αλατιστεί και να ετοιμαστεί για να πάει στη βούβα, στο ρημαντήριο δηλαδή. Θα μείνει εδώ μέχρι να έρθει το επόμενο, της επόμενης μέρας το τυρί. Πάρω και το αλάτι μου. Φέρνουμε το τυρί στη βούβα, έτσι τη λέγανε παλιά, βούβα, αποθήκη, το ίδιο είναι, ορειμαντήριο τώρα. Εδώ τι κάνουμε, αλατίζουμε το τυράκι μας, έτσι, αλλά καλά, το αφήνουμε, αυτό το αλάτι τώρα θα γίνει νερό, θα υγροποιηθεί και την επόμενη μέρα που θα έρθει, αύριο το πρωί δηλαδή, θα το σκουπίσουμε γύρω γύρω με καθαρό πανί, θα το σκουπίσουμε γύρω γύρω και θα το γυρίσουμε. Αυτή η διαδικασία θα γίνει σε όλα τα τυριά που έχουμε και θα τα αλατίζουμε πάλι από πάνω και την επόμενη μέρα ξανά σκούπισμα με το καθαρό μας το πανάκι και γύρισμα. Εδώ έχουμε και τη φέτα που θα την ανοίξουμε τώρα να δούμε τι λέει. Οι χώροι αυτοί έχουν φτιαχτεί
για να υπάρχει όλη αυτή η δροσιά που χρειάζεται στη δουλειά μας. Στην ορίμαση, το πώς ξεκινά, να μην φουσκώσει το τυρί, γιατί περνά διάφορες διαδικασίες. Όταν είναι, όπως είναι τώρα, φρέσκο, εάν φουσκώσει δεν επανέρχεται μετά. Ενώ άμα έχει την κατάλληλη θερμοκρασία, αρχίζει την ορίμασή του φυσιολογικά. Εδώ υποθέτω κάνετε και τις παρέστασεις, κύριε Γιάννη, όπως βλέπουμε σήμερα, Δεν ξελείπουνε κι αυτές, δεν ξελείπουνε. Να είναι καλά ο κόσμος και εμείς να έχουμε την υγεία μας όλοι, να ανταμώνουμε, να σμίγουμε και εσείς να έρχεστε με χαρά. Καλιά σε λόφο χαμηλό. Ψηρό κι αν είναι. Υγεία. Yeah. Yeah.